Θέλω να δω τι γίνεται. Δύο φεστιβάλ. Για δύο φεστιβάλ θα σας ενημερώσω, κύριε Μπολίζο. Είναι λοιπόν, κιθαρομάνα η Θεσσαλία είναι. Και γίνονται συνεχόμενα φεστιβάλ κιθάρας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, κύριε Γκόλκαρη. Σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά για την πρόσκληση. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Κιθαριστών και τώρα τελειώσατε από την Καρδίτσα. Τελειώσαμε από τη Λίμνη Πλαστήρα, ένα πολύ σπουδαίο φεστιβάλ. Και εγώ το νόμιζα ανάποδα. Και... Άρα εσείς είστε που παίζετε αύριο. Και παίζουμε αύριο στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο μαζί με τον Βαγγέλη τον Μπουντούνη, με τους Τρικ Demons, με ένα σπουδαίο Ρώσο ακορντεονίστα, συγγνώμη, τον Αλεξάνδρ Πολούεφ που συμπράττει μαζί μας. Πρέπει να πούμε ότι έρχεται με την αποστολή της πόλης Ρωστό, του Ρωστό, της πόλης του Ρωστό, στο Βόλο, έτσι και γίνονται και κάποια πράγματα και αύριο θα συμπράξει μαζί σας. Πώς πήγε καταρχήν το φεστιβάλ σας στην Λίμνη Πλαστήρα? Πήγε απίστευτα καλά. Φέτος το κάναμε για πρώτη φορά δύο περιόδους, δηλαδή δύο τριήμερα. Mm-hmm. Είχαμε το διπλάσιο κόσμο από κάθε άλλη χρονιά σε ένα μαγευτικό χώρο στη Λίμνη Πλαστήρα, στο ξενοδοχείο Νευρός. Δεν περιγράφεται, ήταν μια μαγεία με το φεγγάρι πάνω από τη Λίμνη, με την κιθαριστική ορχήστρα Θεσσαλίας που συνέπραξε για πρώτη φορά, με σπουδαίο σολίστ. Κύριε Γκόλκαρη, μας το κάνετε αυτό, γιατί ζηλεύουμε. Ζηλεύετε. Είμαστε τώρα είναι αυτό που έχει μαζευτεί κούραση όλης της χρονιάς. Και είμαστε λίγο, είμαστε λίγο ξεθεωμένοι. Και ερχόμαστε εδώ στο Βόλο με την τεράστια παράδοση, ένα φεστιβάλ... Τι θα ακούσουμε αύριο καταρχήν, για πείτε λοιπόν, μας. Αύριο έχουμε μια συναυλία αφιερωμένη στη Μαγνησία. 100 κιθάρες για τη Μαγνησία είναι ο τίτλος της συναυλίας. Ναι. Συμπράττει η κιθαριστική ορχήστρα Βόλου, που θα αποτελείται από γύρω στους 100 κιθαριστές από διάφορες περιοχές του νομού Μαγνησίας, κυρίως από το Βόλο. Αλλά και από τη Νέα Ιωνία, από το Βελεστίνο, διοργανώνεται από το Δύο Φουντούλη με τη βοήθεια της Δημοτικής Αρχής, της Διεθνής Πολιτισμού, ΔΕΠΑΠ, ΔΥΠΕΘΕ. Και εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερο τον κύριο Βλιώρα, τον πρόεδρο, για τη βοήθεια. Είναι μια συναυλία που θα διευθύνει ο ίδιος ο Βάγγελς Μπουντούνης, ο πρωτεργάτης των κιθαριστικών ορχιστρών στην Ελλάδα. Ναι. Και μαζί όχι, όχι, αυτές είναι συνεννοήσεις με το κοντρόλ. Εσείς είστε μόνο σας στο πλάνο. Πείτε τα. Κάνω εγώ συνεννοήσεις. Θα συμπράξουν ο σολίστ ο Μιχάλης Ουρβίνος, εγώ, ο Σπύρος Οτσιόλης από τα Τρίκαλα, οι Τρικ Demons, που είναι ο Κωνσταντίνος Μπουντούνης και η Λίδια Μπουντούνη, τσέλο και βιολί, το περίφημο. Είναι εξαιρετικά τα λαντούχα. Το περίφημο, βέβαια, το έτο Χόρδων. Φοβερά παιδιά, φοβερή μουσική, μεγάλα. Τι θα ακούσουμε? Από όλα τα είδη. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή από έργα προκλασικής εποχής. Ναι. Τέλεμαν, Πάχεμπελ, θα συνεχίσουμε με κινηματογραφική μουσική, Αμελή κτλ. Μάνο Χατζηδάκη. Θα περάσουμε στον Άστρο Πιατσόλα, Λιμπερτάγκο. Εκεί θα συμπράξουμε και με τον σπουδαίο ακορντεονίστα που αναφέραμε πριν. Και θα κλείσουμε με συνθέσεις φλαμέγκο και ισπανικής μουσικής για 100 κιθάρες με σύμπραξη σολίστων μαζί. Σπύρος Τσιόλης. Σπύρος Τσιόλης, Μιχάλης Ουρβίνος, εγώ, βέβαια και είστε κτίνος. Α, είστε του φλαμέγκο. Παίζω κι εγώ μαζί τους και κλασική, ναι, κυρίως φλαμέγκο. Ναι, αλλά μου ήρθατε χωρίς κιθάρα σήμερα, κύριε Γκόλκαρη. Όλο το λέμε και όλο δεν το κάνουμε. Γιατί την επόμενη φορά υπόσχομαι. Γιατί δεν μου ήρθατε όμως με την κιθάρα να μου θα κάνουμε κάτι ζωντανά, βέβαια. Λοιπόν, τι είσοδο έχουμε αύριο? Υπάρχει μια συμβολική είσοδος 5 ευρώ. Νομίζω κάπου θα διαθέσει. Λέμε και αυτά, γιατί. Νομίζω κάπου θα το διαθέσει ο Δήμος Βόλου, αν δεν κάνω λάθος, για κάποιο κοινωνικό σκοπό. Δεν είμαι... Για το κοινωνικό παντοπολείο. Νομίζω έτσι μου είχε πει η υπεύθυνη από την ΕΠΑΠ ΔΥΠΕΘΕ. Ναι. Έχω λίγο με τις πολλές διοργανώσεις μπερδευτεί και εγώ, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Κατά 90% πάει, μάλλον είναι για το κοινωνικό παντοπολείο. Δεν υπάρχει αμοιβή για κανέναν, ούτε από εμάς, ούτε για τους σολίστες, ούτε για τον Βαγγέλη τον Μπουντούνη. Αφιλοκερδώς εμείς προσφερόμεθα. Μεγάλη μας η αγάπη για το Βόλο, για το φεστιβάλ. Είναι άρα ένα φεστιβάλ... θα χωρέσετε σε αυτή τη συναυλία όλα τα γούστα, καταλαβαίνω. Βέβαια, είναι μια συναυλία που απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό, όχι μόνο κιθαριστικό, και είναι, μπορώ να πω, μια πανηγυρική συναυλία για τις 33 συνεχείς διοργανώσεις αυτού του φεστιβάλ. Είναι ένα φεστιβάλ, ξέρετε, που δεν έφυγε ποτέ από το Βόλο. Γιατί κάποια άλλα φεστιβάλ φύγαν από το Βόλο, πήγαν αλλού. Εμείς παραμείναμε... Τώρα όμως με τσιγκλάτε, γιατί εξακολουθεί να υπάρχει, ας πούμε, ο Κοτσιόλης. Δεν αναγνωρίζει το δικό σας το φεστιβάλ. Εντάξει, δικαίωμά του. Ο κ. Σκοτσιόλης έφυγε κάποια στιγμή από το Βόλο, πήγε στην Άξο, είναι γνωστά αυτά. Αυτό το φεστιβάλ γίνεται δύο φορές το χρόνο, χειμώνα-καλοκαίρι. Δεν έχουμε εμείς καμία ανταπαλλοτήτα με κανέναν.
Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι ήσταν και συνεργάτες κάποια στιγμή. Και μαθητής του υπήρξα στα νεανικά μου χρόνια και όλοι πέρασαμε και από το φεστιβάλ του κ. Κοτσιόλη. Δεν έχουμε εμείς... Ο κ. Κοτσιόλης άρχισε να το κάνει το φεστιβάλ ξανά το 2015, αν δεν απατώμε, πέρσι δηλαδή. Το είχε σταματήσει 10-12 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Είχε μεταφερθεί το φεστιβάλ στην Άξο. Δεν έχουμε εμείς. Ο κ. Φουντούλης, το Δύο Φουντούλη δηλαδή που διοργανώνει το φεστιβάλ και ο Σύλλογος Έλληνων Κιθάριστων, χειμώνα-καλοκαίρι, είναι το μοναδικό φεστιβάλ στον κόσμο που γίνεται χειμώνα-καλοκαίρι, έχει δύο διοργανώσεις. Και Δεκέμβριο, θυμόσαστε, έχουμε δώσει εδώ και άλλες συνεδρίες και καλοκαίρι. Βεβαίως. Ποτέ δεν έφυγε από εδώ, πάντα εδώ δραστηριοποιούμαστε. Είναι το κλασικό φεστιβάλ του Βόλου, δεν έχουμε με κανένα, μακάρι να γίνονται φεστιβάλ. Μακάρι όχι μόνο ο κύριος Κοτσιόλης που αναφέρατε, μακάρι κι άλλοι να κάνουν φεστιβάλ στο Βόλο και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Εμείς χαιρόμαστε. Εμείς, σαν Σύλλογος Ελληνών Κιθαριστών, κάνουμε 14 φεστιβάλ. Επιτρέψτε μου να πω, από την Κομωτινή, από ακριτικά μέρη της Ελλάδος, το φεστιβάλ Θράκης, Καστοριά, φεστιβάλ Μακεδονίας, μέχρι την Κρήτη. 14 φεστιβάλ. Παρνασσό, Νάφλιο, σημαντικά φεστιβάλ. Μάλιστα. Πολύ λοιπόν, πολύ καλή επιτυχία. Αύριο στις 9 είναι η συναυλία σας. 9 η ώρα. Αν μπορείτε, θα είναι μεγάλη μας τιμή να παρευρεθείτε. Για τη Μαγνησία. Βέβαια. Βεβαίως. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κολκαρή.